Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ επί του πιεστήριου. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε προς τον κύριο Αμπελιώτη εδώ. Η φίλη μας η Ελένη του Χολαργό λέει: στην πάγια ρύθμιση λέει, θα αυξήσουν τον αριθμό των δόσεων για να διευκολυνθούμε, λέει, και να μην χάσουμε τις 100 δόσεις όλοι εμείς που έχουμε στην δυσκολία. Η πάγια ρύθμιση είναι 12 δόσεις. Ναι. Έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να πάει μέχρι 24, δηλαδή έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο και εντάσσεται σε ρύθμιση, μπορεί εκεί να πάει 24 δόσεις. Αλλά η πάγια ρύθμιση που μπορούμε να εντάξουμε, τον έμφυα, το φόρο εισοδήματος, όλες αυτές τις φορολογίες, δυστυχώς είναι στις 12 δόσεις και δεν προτίθεται κανείς να τις αλλάξει. Ερώτηση. Ούτε τα 100. Οι 100 παραμένουν, αλλά μέχρι πότε. Μπαίνει όποιος θέλει τώρα από εδώ και πέρα. Όχι, δεν μπορεί να μπει. Όσοι έχουν μπει. Όσοι έχουν μπει. Και όσοι τις χάσουν, πηγαίνουν στις 12. Αν μπορούν. Σιωπηρός κάποιοι έφοροι κάνουν. Υπάρχει μια προφορική όμως που. Είναι στον αέρα η διευθύνση εφοριών. Στον αέρα, όλα στον αέρα. Ερώτηση. Όχι από φίλο, δική μου είναι αυτή. Αυτό που ακούμε, οι τρεις δόσεις που ξέραμε το χρόνια τώρα, ότι μπορεί να γίνουν 5, 6, 7, 8. Φορολογία εισοδήματος. Για φορολογία εισοδήματος. Φορολογία εισοδήματος υπάρχει το, με πολλές πιθανότητες το σενάριο. Δεν είναι νόμος, δεν έχει. Δεν είναι. Έτσι. Να γίνουν οι δόσεις 8. Μηνιές, ναι. Από το Μάιο ξεκινώντας. Και θα, όχι, και μέχρι Ιούνιο η υποβολή. Δηλαδή Ιούνιο που θα είναι η υποβολή των δηλώσεων, ναι. Να τρέχει και συγχρόνως τέλος Ιουνίου ή τέλος Ιουλίου η πρώτη δόση. Οπότε να πάει Ιούλιο, τους μήνες μέχρι τέλος Ιουλίου και το επόμενο έτος να πιάσει δηλαδή. Μπορεί να πιάσει. Ιούλιος είναι 7 μήνες. 7 μήνες. 7 μήνες. Ωραία, και άλλοι 5 πιέσει, μετά ακριβώς. Μπορεί να πιάσει και Γενάρη. Δηλαδή μπορεί. Για να μην πάει άλλο να κάνει 12 δόσεις. Το έτος τελειώνει. Τέλος Φεβρουάριο. Το Φλεβάρι, το οικονομικό έτος. Άλλωστε και ο έμφυα ήταν μέχρι και το Φεβρουάριο. Ο έμφυα. Λέτε ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή με βάση αυτά που ξέρουμε από την Τρόικα, από αυτά που μας αφήνει να κάνουμε κλπ. Θα το δώσει αυτό που λέει ο κ. Αλεξιάδης. Η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι αυτή να γίνουν μηνιαίες δόσεις και επειδή καθυστέρησε η εφαρμογή. Να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ο κόσμος και να δώσει τις δηλώσεις του, να πάει μέχρι Ιούνιο. Μακάρι. Η υποβολή των δηλώσεων. Άρα παίζει ακόμα το σενάριο αυτό, δεν παίζει, έχει κλείσει. Παίζει, λοιπόν, τι θα ισχύσει, λέει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος στη Γλυφάδα, με το νέο φορολογικό όσον αφορά τα μπλοκάκια. Έχετε κάποια εικόνα? Κοιτάξτε, τα μπλοκάκια θέλουν να τα εντάξουν με τις μισθωτές υπηρεσίες. Δηλαδή, αν έχεις μισθωτές υπηρεσίες και μπλοκάκι, να αθρίζεται αυτό και να πηγαίνει στην κλίμακα. Με αποτέλεσμα. Να μην έχει, να έχει ένα συντελεστή ο οποίος, αν έχει πάνω χάρη 15-20.000 μισθωτές και έχει και άλλες 10 από μπλοκάκι, να πηγαίνει σε μεγαλύτερο συντελεστή και να είναι υπέρμετρα η φορολόγηση. Ουσιαστικά, δεν είναι. Ναι. Και νομίζω η ερώτηση ήταν όταν έχει μόνο μπλοκάκι. Όταν έχει, μόνο κοιτάξτε, μπλοκάκι, μέχρι κάποιος? Τώρα όταν έχει μόνο μπλοκάκι, ναι. Και έχεις μέχρι 3 πελάτες ή αν ένας εξ αυτών έχει το 75% του συνολικού τζίρου και η δραστηριότητά σου δεν έχει εμπορικότητα και έχεις εγκατάσταση, ακούστε πόσοι παράμετροι υπάρχουν, και έχεις εγκατάσταση την οικία σου, όχι εμπορικό κατάστημα μισθωμένο, τότε πηγαίνεις ως μισθωτός, ως με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Συνήθως την οικία δεν έχουν. Ως... Ναι, αν όμως ναι. Δεν πληρείς αυτές τις προϋποθέσεις, πηγαίνεις ως ελεύθερος επαγγελματίας. Και δεν έχει αφορολόγηση. Δηλαδή, ο ελεύθερος επαγγελματίας και αυτός που έχει το μπλοκάκι, όταν εντάσσεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, έχει έκπτωση όλες τις δαπάνες του. Αυτός που έχει όμως το μπλοκάκι και θεωρείται μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρεί μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές. Ενώ για το ΦΠΑ λαμβάνονται υπόψη όλες τις δαπάνες, για τη φορολογία εισοδήματος λέει ακαθάριστο 20.000, μείον ασφαλιστικές εισφορές. 5.000, 15 φορολογητέ. Μπορεί, γι' αυτό λέω, μπορεί κάποιος να το συμφέρει να είναι στην κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών παρά ως με μπλοκάκι. Διότι η κλίμακα μέχρι σήμερα, όπως ξέραμε, των ελευθέρων επαγγελματιών είναι 26% μέχρι τις 50.000 και 33% μετά τις 50.000. Ενώ των μισθωτών και συνταξιούχων από 42.000 και πάνω έχει 42%. Άρα κάποιοι που με μπλοκάκι έχουν μεγάλο εισόδημα συμφέρει να είναι ως ελεύθεροι επαγγελματίες παρά ως μισθωτοί συνταξιούχοι. Και τι, πώς μπορεί να το αποφύγεις αυτό? Να μην κάνεις σύμβαση. Αυτή που προϋποθέτει για να είσαι με μπλοκάκι να έχεις και σύμβαση. Μάλιστα, λοιπόν.
Διαβάζω το φίλο μου στον Βλάση την Παλίνη που λέει: στη μικρομεσαία επιχείρηση τίποτα δεν έχουν αφήσει όρθιο, την γκρεμίζουν. Πόσο ακόμα θεωρούν ότι θα μπορούμε να πληρώνουμε. Και ένα τελευταίο, Τάσο, τα μέγαρα λέει: τι χάνει το κράτος και τι κερδίζει το κράτος από μια επιχείρηση που την κλείνει για φορολογικούς λόγους. Κοιτάξτε, σε αυτό που είπε στην πρώτη ερώτηση, οφείλω να πω και ο κύριος Καρούζος και ο κύριος καθηγητής να με βοηθήσουν. Εάν δούμε πλέον και το ασφαλιστικό που παίρνει τη μορφή του φορολογικού με συντελεστές και αν αυτά τα συναθρήσουμε και τις δύο, τη μία φορολογία και την ασφαλιστική εισφορά, συν πρέπει να δούμε και την αύξηση της προκαταβολής που για τους ελεύθερους επαγγελματίες από 55 γίνεται 75 και 75%, αυτά τα τρία χρόνια με την αύξηση της προκαταβολής, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, την αύξηση της φορολογίας, την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αυτά δημιουργούν μια συνολική επιβάρυνση η οποία σε περισσότερες περιπτώσεις θα αγγίζει και θα ξεπερνά το 60%. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μια περίοδο ύφεσης που ψάχνουμε να εισπράξουμε, που δεν σημαίνει ότι όταν κόψεις την απόδειξή σου ή το τιμολόγιο σου είναι και κατοχυρωμένη και εισπράξή του, ενώ με την έκδοση της απόδειξης και με την έκδοση του τιμολογίου υποχρεούσε να πληρώσεις τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, πόσο δυνεσμενές θα είναι το περιβάλλον να υπάρχει επιχειρηματικότητα. Εάν ξεφύγουμε από την ανάπτυξη και πάμε σε άλλους δρόμους να εισπράξουμε ό,τι μπορούμε, διότι υπάρχει φοροδιαφυγή, διότι και δεν δούμε την ανάπτυξη ως το μόνο δρόμο σωτηρίας της χώρας μας, επαναλαμβάνω, σωτηρίας της χώρας μας, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε εγκλωβίσει όλους τους νέους στο μονόδρομο του εξωτερικού. 200.000 νέοι έχουν φύγει, επαγγελματίες και άνθρωποι με πτυχία, νέοι άνθρωποι. Μιλάτε για ανάπτυξη. Θα πατήσει ένα κουμπί για να έρθει η ανάπτυξη. Πώς θα έρθει όχι, η ανάπτυξη. Όλοι μιλάνε για ανάπτυξη, η πολιτική, η ανάπτυξη έρχεται. Η ανάπτυξη. Με ανάσταση θα κάνουμε την ανάπτυξη με τον κύριο Τσίπρας. Η ανάπτυξη θέλει πολλά. Επομένως, πώς και πότε πράγματα θα αποδώσει αυτή η ανάπτυξη. Κοιτάξτε, εάν αλλάξουμε κάπως το νομοθετικό μπορεί, πλαίσιο. Μπορεί να, δηλαδή, με την εμπειρία που έχετε, ναι, τι θα αλλάζατε, θα αναλάβετε την πρόοδο οικονομικών. Δεν γίνεται αυτό, αλλά αυτό που θα πρότεινα εγώ στον Υπουργό Οικονομικών θα είναι και γενικά στο επιτελείο της κυβέρνησης, θα είναι πρώτα απ' όλα να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα να μπορεί να κάνει εύκολα τις αλλαγές. Δηλαδή η έναρξη, η λύση, η τροποποίηση να γίνονται άμεσα αυτά όπως γίνονται στις άλλες χώρες. Διότι αυτό αυτά δεν στοιχίζουν, μπορεί να τα κάνουν αυτά. Δεν στοιχίζουν, μπορεί να τα κάνουν. Η γραφειοκρατία να εκλείψει. Αλλά οι φορείς, τα ΒΕΑ, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί φροντίζουν. Έχετε δει στις εφορίες να έχει μειωθεί ο κόσμος να πηγαίνει. Αλλά γιατί, τι κάνει ο κύριος Μιχάλης, δημιουργήσαμε μηχανογραφικό σύστημα, αλλά παράλληλα δεν μειώσαμε και το χειρονακτικό. Για να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Επίσης, η αυξανόμενη συνεχώς επιβάρηση των φορολογικών συντελεστών δημιουργεί αντίθετα αποτελέσματα. Δεν σημαίνει ότι θα έχεις αυξημένη έσοδα. Όχι, βέβαια, αντίθετα, τραυματίζεις την αγορά και δεν εισπράττεις. Και δημιουργείς κίνητρο φοροδιαφυγής. Όπως το πετρέλαιο του Στουρνάρα. Άρα, μείωση των φορολογικών συντελεστών. Όπως το πετρέλαιο του Στουρνάρα. Το λέγαμε, φωνάζατε τότε ότι θα μειωθούν τα έσοδα. Δεν άκουγε κανείς. Εδώ στην εκπομπή δεν το λέγαμε. Και αυτό να πω, το τελευταίο. Μείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά έλεγχος μέσω σοβαρού ποθενέσχες για όλους, ηλεκτρονικού ποθενέσχες και καταγραφή όλων των κινήσεων. Και ελέγχου της αγοράς όμως, επαγγελματική λογαριασμή. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να μειώσουμε και τους συντελεστές και να δώσουμε υγεία στην αγορά. Λοιπόν, απλά πράγματα είναι. Υπάρχει λύση, πιστεύετε. Υπάρχει λύση. Λοιπόν, πάμε κύριε Καρούζο. Διάβασα ένα άρθρο σήμερα του κύριου Μάνου που λέει να καταρριφθούν τα ασφαλιστικά ταμεία όλα, μια σύνταξη για όλους τους Έλληνες και θα είναι καλύτερη οικονομία της χώρας από την. Δεν είναι απλό πράγμα, θα σας πει ο κύριος Καρούζος, το ασφαλιστικό και το ενιαίο ταμείο που λένε. Κύριε Καρούζο, συγγνώμη να πω ένα παράδειγμα, με συγχωρείτε. Παραδείγματος χάρη, έχουμε επιχειρηματία ο οποίος έχει μισθό και μπλοκάκι. Έτσι, υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι. Απ' τη μια ο μισθός έχει ΙΚΑ και απ' την άλλη τον μπροκάκι έχει ΟΑΕ. Αυτοί που είναι μετά την 1η-1η-1993 παίρναν απαλλαγή από το ΟΑΕ λόγω
ασφάλιση στο ΙΚΑ. Πριν την 1η-1η-1993 δεν μπαίνανε απαλλαγή. Τώρα, όταν γίνει ένα ταμείο, πού θα πληρώνουν δύο εισφορές, πώς θα γίνει. Είναι τεχνικά θέματα. Οι μέτοχοι των εταιριών, που μπορεί να είναι συνταξιούχοι και να είσαι μόνο μέτοχος, πώς θα πληρώνεις ενώ είσαι συνταξιούχος ασφάλιστρο. Τι θα γίνει για τις εταιρείες. Μιλήσαμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τις εταιρείες τι θα γίνει. Πώς θα βγαίνει με ποσοστό η ασφαλιστική εκεί εισφορά. Οι υπουργοί οικονομικοί δεν σας καλούν όλους αυτούς τους φοροτεχνικούς να τους πείτε τι γίνεται στην αγορά. Ρούζο, σας έχουν καλέσει. Εγώ δεν είμαι. Για να δεν ακούσω, κύριε Εγώ δεν ήμουν ποτέ σε επιτροπή σοφών. Γιατί προστατεύω και το γραφείο μου λιγάκι να κάνω πλάκα. Έτσι, εκεί λοιπόν, με τα εργασιακά, δηλαδή, ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να λυθούν χωρίς πόνο. Ένα-ένα. Να πάμε λίγο στο άρθρο του κυρίου Μάνου. Δεν το διάβασα του κυρίου Μάνου, αλλά θεωρώ το ότι στήθες, ο καθένας θα πρέπει όταν φτάσει ένα ηλιακό και βιολογικό όριο προσέγγισης και ενασχόληση με την πολιτική πραγματικότητα της χώρας να αποσύρεται. Οι απόψεις αυτές είναι απολύτως νεοφιλελεύθερες, ακραία νεοφιλελεύθερες. Δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Δεν το κρύβει, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το λέει. Διότι, εν πάση περιπτώσει, όπου δοκιμάστηκαν, έχουν αποτύχει. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι το εξής. Οι παράγοντες του ασφαλιστικού είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι που δημιουργούν το πρόβλημα στο ασφαλιστικό στη χώρα μας. Είναι πρώτα απ' όλα η έντονη και μεγάλη εισφοροδιαφυγή, το δημογραφικό πρόβλημα, που θα δούμε πώς αυτό μπορεί να γίνει σε σχέση και με τους πρόσφυγες, γιατί δεν πρέπει να έχουμε ιδεολειψία σε κάποια θέματα όταν αναζητούμε λύσεις. Άλλο να ανοίγουμε μια συζήτηση μεγάλη και στο τέλος να μην συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, και άλλο προκαταβολικά να έχουμε μια ιδεολειψία και να μην θέλουμε, για παράδειγμα, να βγούμε στην εκδοχή ότι δεν πρέπει να απορροφήσουμε τους πρόσφυγες που πλέον θα είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στη χώρα μας. Κλείνω την παρένθεση. Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τέταρτο είναι ότι όποια παρέμβαση υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικονομία σε μακροοικονομική προοπτική δεν επιφέρει βελτίωση, διότι δεν αναπροσαρμόζει, να το πω χωρίς να είμαι οικονομολόγος, δεν μεταρρυθμίζει τις δομές της οικονομικής διάθρωσης της χώρας, διότι πολύ απλά δεν περιλαμβάνει κανένα σχέδιο για επενδύσεις. Και μόνο έτσι μακροοικονομικά το πρόβλημα της χώρας θα λυθεί στον τομέα το οικονομικό. Άρα αυτά τα ζητήματα, αν εσείς ποτέ τα έχετε δει σε κάποιο από τα μνημόνια που μέχρι σήμερα έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοστεί, πείτε μου το. Ακριβώς επειδή λοιπόν δεν έχουν υιοθετηθεί ως μέθοδοι και προσεγγίσεις για να επιληθεί το ασφαλιστικό, σαν πρόβλημα θα παραμένει. Και όχι να φτάσουμε σε μια γραφειοκρατική, θα έλεγα, αποσυμφόρηση, όπως για παράδειγμα η πρόταση του κ. Μάνου για την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών φορέων, που αυτό ουσιαστικά κατατείνει στο να είναι πιο εύκολη η απονομή της σύνταξης. Δεν ξέρω όμως αν θα είναι εξασφαλισμένη η απονομή της σύνταξης. Το δεύτερο που με ρωτήσατε είναι. Δεν είναι δίκαιο, γιατί η σύνταξη είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Όχι μόνο αυτό. Εδώ πλέον αυτή η συζήτηση θεωρείται ξεπερασμένη από τη στιγμή που πλέον αρχίζει και συνδέεται με το εισόδημα. Έτσι. Και έχουν καταρρεύσει πλέον και οι ελάχιστες κόκκινες γραμμές που μπορούσε να έχει κανείς σε αυτό το θέμα. Σε αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, ο κ. Κατρούγκαλος και άλλοι εργατικοί φορείς, τι θα μπορούσαν να προτείνουν στους δανειστές. Προσέξτε. Και να προστατεύσουν τον εργαζόμενο. Θα σας πω κάτι. Για να προβοκάρω και λίγο τη συζήτηση, έχουμε την ατυχία να μην έχουμε και κάποιο κυβερνητικό στην παρέα σήμερα, για να μπορέσουμε να υπάρχει ένας αντίλογος έτσι και να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Θα περίμενε κανείς από την οικονομική κρίση στη χώρα να υπάρξει και μια όριμη σκέψη ως προς το εργοδοτικό και εργατικό κίνημα της χώρας μας. Εγώ έχω την εντύπωση, ασκώντας μια σχιζοειδή επαγγελματική συμπεριφορά, έχοντας και εργοδότες πελάτες και εργαζόμενους, ότι κανένα από τα δύο αυτά στρώματα που λέγονται κοινωνικοί εταίροι, δεν έχει απολύτως καταλήξει όριμα στο να υιοθετήσει και να βγει στεναρά στην κοινωνία με προτάσεις που να μην αφορούν μόνο τη δική του προάσπιση συμφερόντων και τη δική του συντεχνία. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Θα περίμενε κανείς, για παράδειγμα, αυτό που γίνεται στη Γαλλία ή στην Ιταλία, όπου μεγάλα ευρωπαϊκά συνδικάτα αποδέχονται ακόμα και περιορισμό των αποδοχών τους. Όχι με τη μορφή των στρεβλώσεων ενώσεις προσώπων στις εταιρείες εκβιαζόμενες από τον εργοδότη ή στημένες να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις, να το αποδεχθούν και στην Ελλάδα. Επίσης, θα περίμενε από μια πολιτεία κάποιος επιχειρηματίας και θα συνέτεινε σε αυτό με παρεμβάσεις και ουσιαστικές δράσεις, στο να μπορέσει να διευκολύνει, δίνοντας φορολογικά ή ασφαλιστικά κίνητρα για τις νέες προσλήψεις. Ταυτόχρονα, θα περίμενε κανείς από ένα εργοδοτικό κίνημα να μην κρύβεται πίσω από την υπογραφή ή μη της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως είπε ο κ. Γεωργακόπουλος προηγουμένως, που έχει φτάσει πια να ένα κουρελόχαρτο και να εξασφαλίζει απλά τα στοιχειώδη όπως είναι το επίδομα γάμου. Και εννοώ, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Γιατί επαναλαμβάνω, κανένας από τους δύο κοινωνικούς εταίρους, εννοώ τη τάξη των εργαζομένων και των εργοδοτών,
δεν είχε αναλάβει πλήρως την ευθύνη να φτάσει σε μέτρα και προτάσεις που δεν αφορούν το ίδιο και την προάσπιση των συντεχνιακών συμφερόντων. Γιατί αυτό που θα περίμενε κανείς σήμερα είναι να πάμε πρώτον στους κανόνες της αγοράς για να συζητάμε. Αυτό θα είναι ίσως μια προοπτική αν υιοθετηθούν τα μοντέλα των συλλογικών συμβάσεων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν θα γίνει. Γιατί οι θεσμοί δεν επιτρέπουν αυτού του είδους τη λειτουργία στην ελληνική αγορά και φάνηκε με τα τρία μνημόνια που έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα. Διότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, αν ήταν ελεύθερες πλέον, θα ήταν εύκολο να μιλήσουμε για νέες θέσεις εργασίας, αφού οι μισθοί θα ήταν εξομαλυμένοι και δεν θα υπήρχε αυτή η ζούγκλα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει απλώς ο κόσμος, γιατί καμιά φορά γίνομαι σύνθετος. Για να πάρω μια τελειά. Για να τελειώσω. Να πω και μια είδηση επί του πιεστήριου. Για πέστε, ναι, πέστε. Όπως λέει και η εκπομπή. Αν και η είδηση δεν νομίζω πως είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν κλάδοι αυτή τη στιγμή επαγγελματιών, και αναφέρομαι για παράδειγμα στον τουρισμό, όπου δεν υπάρχουν εργοδοτικές οργανώσεις και έχουν διαλυθεί ακριβώς επειδή το μνημόνιο τους έδινε τη δυνατότητα από το μνημόνιο 2 να μην κηρύσσονται υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζουν και να μην ισχύουν για τους εργαζόμενους αν ανήκαν στην εργοδοτική οργάνωση. Φύγανε από τις εργοδοτικές οργανώσεις, πήγανε σε ατομικές συμβάσεις και έχουμε λοιπόν ξενοδοχεία σήμερα, για παράδειγμα σε πλούσια νησιά που υπάρχει μεγάλος τουρισμός, να πληρώνουν τα 2-3 ξενοδοχεία του νομού με 580 τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα που είναι στην κλαδική σύμβαση με 1.000 και 1.200 ευρώ. Αυτό είναι μια στρέβλωση που το μνημόνιο επέβαλε και φυσικά αυτό δεν δημιουργεί θέσει απασχόληση. Κάτι τα αποδεχτήκαμε όμως, έτσι. Όχι, δεν δημιουργεί θέσει απασχόληση. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα από τη Βουλή. Νομίζω ότι το θέμα Μουζάλα μόλις τελείωσε. Ο κύριος Καμένος είπε ότι στην ομιλία του ότι ήταν λεκτικό λάθος, λέει το κύριο Μουζάλα, αυτό το οποίο έκανε. Πώς πήγε με πρωθυπουργικό αεροπλάνο στη Φλόριδα. Και όπως αντιλαμβάνομαι, το ζήτημα μάλλον θεωρείται λήξαν. Μάλιστα, είχε και μία, όπως μου λένε εδώ πέρα, ρεπόρτερ, συνάδελφος που μου περιγράφει την είδηση, μου λέει ότι είχε και μία λεκτική έτσι, ένταση με την κυρία Βούλτεψη. Της είπε: αν θέλετε, κάντε πρόταση Μομφής εναντίον του κυρίου Μουζάλα. Και γενικώς έγινε λίγο χαμός. Αγαπηθήκανε, δηλαδή. Τι πράγμα. Αγαπηθήκανε. Ναι, είπε ότι ήταν λεκτικό λάθος του κυρίου Μουζάλα και μάλιστα χειροκροτήθηκε από την προθέση του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καμένος. Άρα νομίζω ότι αυτό που φανταζόμασταν ότι θα γίνει όλοι, τίποτα δηλαδή. Νομίζω ότι ο κ. Μουζάλας βγαίνει και αναβαθμισμένος από την ιστορία αυτή. Θα ενισχυθεί και το Υπουργείο του, θα πάρει και δύο γραμματείες. Και εντάξει, τώρα ο κ. Καμένος επέλεξε τη στάση του και προφανώς. Παραμονή στην κυβέρνηση. Λογικό ήταν, δεν περίμενε κανείς το αντίθετο. Όχι, το θέμα δεν γιατί το σήκωσε όμως. Το σήκωσε και το κατέβασε. Το σήκωσε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Κοιτάξτε, τα προβλήματα δεν είναι εύκολα. Έτσι από μια συζήτηση. Αλλά μετά από 7 χρόνια όμως, αυτά τα προβλήματα παραμένουν δύσκολα. Βέβαια. Και πιο πολύ δύσκολα. Τι φταίει. Και περισσότερο δύσκολα. Άλλη φταίει. Δηλαδή η Κύπρη ήταν πιο ξύπνη από εμάς, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία. Δεν έχει καμία σχέση η κυπριακή οικονομία με την. Μην κάνετε τη σύγκριση. Όπως δεν έχει η πορτογαλική. Όπως δεν έχει η Ιρλανδική. Όμως δεν βγαίνετε εσείς οι οικονομολόγοι να το πείτε. Γιατί παγιδευόμαστε όλοι. Στην κύριε Κουρίνα, μου έχω γράψει πάνω στην επιχειρηματολογία, της κυβέρνησης ή της άλλης πλευράς ότι ορίστε να βγήκαμε οι άλλοι. Κοιτάξτε. Άρα αυτή η κυβέρνηση φταίμε εμείς, φταίνε οι Έλληνες. Κοιτάξτε, να σας πω ορισμένα βασικά πράγματα. Το είπατε μόνο σας, από την εμπειρία σας. Το θέμα της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, αλλά γενικότερα μιας οικονομίας η οποία θέλει να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον, είναι μακροχρόνια διαδικασία. Δεν φτάνουν ούτε 5 ούτε 10 χρόνια. Έτσι. Μιλάμε για παραπάνω από 10 χρόνια για να μπορέσουμε. Αλλά πέρα από αυτό, πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε ορισμένα πράγματα σε τάξη. Πρέπει να ξανασκεφτούμε πάλι ορισμένες αρχές της οικονομίας. Πώς αναπτύσσεται μια οικονομία, λέει ο άλλος. Α, πρέπει να έρθουν επενδύσεις. Χαίρομαι πολύ. Πρέπει να έρθουν επενδύσεις. Το ερώτημα είναι πώς θα έρθουν επενδύσεις. Πώς θα έρθουν επενδύσεις. Σου λέω, άλλο θα έρθουν επενδύσεις, παραδείγματος χάρη, εάν φτιάξω και καθαρίσω όλα εκείνα που εμποδίζουν τις επενδύσεις, δηλαδή από την πλευρά της προσφοράς, να τα καθαρίσω όλα, να τα δώσω έτοιμα στο πιάτο και αυτό θα πει: δεν έρχονται επενδύσεις. Απικιοκρατικά. Ναι, δεν έρχονται. Έτσι. Οι επενδύσεις θα έρχουν όταν η οικονομία. Προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό που θα πω. Όταν η οικονομία θα αρχίσει να κανονικοποιείται. Πρώτα η οικονομία θα αρχίσει να μπαίνει σε μια κανονικότητα και μετά θα έρχονται επενδύσεις. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, δεν ξεκινάμε από τις επενδύσεις και από τις αποταμιεύσεις, ξεκινάμε από το κλίμα, από την εμπιστοσύνη. Αλλά αυτή η εμπιστοσύνη όχι στα λόγια, στην πράξη. Όταν θα αρχίσουν σιγά σιγά να αναπτύσσονται τα πράγματα. Πώς θα αναπτυχθούν αυτά τα πράγματα? Πάρα πολύ απλά. Θα αναπτυχθούν μόνο όταν κάποιος που είναι θεσμικός παράγοντας και έχει εποπτική εικόνα όλης της οικονομίας δεχθεί να διακινδυνεύσει τα χρήματά του. Αυτός δεν είναι τίποτα άλλο από δημόσιες επενδύσεις. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό. Μην ματιοπονείτε. Το είπε ο κύριος Τουρντάρας, μπράβο του, μετά από 6 χρόνια. Το είπε ο κύριος Ντράγκη. Το λένε όλοι πια.
Θα μου πείτε, μα στην Ελλάδα δεν μπορούμε να κάνουμε. Συμφωνώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε δημόσιες επενδύσεις. Άρα, εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε δημόσιες επενδύσεις, ας προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε αν υπάρχουν ευρωπαϊκές επενδύσεις τέτοιου είδους. Αλλιώς θα πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι και απόφαση ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει πολύ σύντομα μια διαδικασία ανάπτυξης. Δεν υπάρχει. Δύο τρόποι υπάρχουν. Αν διαβάσετε πώς είναι το σύνολο, δύο τρόποι υπάρχουν στην οικονομία που αναπτύσσεται. Είτε μέσω της κατανάλωσης, είτε μέσω των επενδύσεων. Δεν υπάρχουν, δεν έρχονται λεφτά τον ουρανό. Άρα λοιπόν η κατανάλωση δεν αυξάνεται, μάλλον αυξήθηκε το 2015 παράδοξα, το 2015, το 2016 από τις προβλέψεις θα πέσει πάλι. Η οικονομική πολιτική η οποία ασκείται με τη φορολογία θα μειώσει περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα, μπορώ να σας πω στοιχεία παραδείγματος χάρη για το διαθέσιμο εισόδημα, θα μειώσει περαιτέρω την αποταμίευση και επομένως θα έχουμε μία στασιμότητα γύρω στο μηδέν. Και θα, αυτή η στασιμότητα θα υπάρχει με μια οικονομία η οποία θα έχει 1.300.000 ανέργους. Μην περιμένετε να λυθεί αυτό το θέμα. Αυτό που είπατε προηγουμένως με ρευστότητα, συμφωνείτε με την απόφαση του κ. Στουρνάρα ότι θα πρέπει να δηλώνουν τα 500 άκρα, να ταυτοποιούνται, να ελέγχονται και μετά να ανταλλάσσει. Το άλλαξε τώρα. Το άλλαξε, ναι, το ναι, αλλά όμως αφού έκαμε τη ζημιά. Αφού έκαμε τη ζημιά. Σαφέστατα έγινε. Γιατί μεταξύ μας το παρόν βγήκε την Κυριακή και δολοφονεί την αγορά. Σαφέστατα έγινε μεγάλη ζημιά. Όλο αυτό το πράγμα όμως οικονομολόγος δεν τα σκεφτόταν. Προσέξτε. Ναι. Ναι, αλλά ο κύριος Στουρνάρας λειτουργεί τώρα ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μα δεν υπάρχει τέτοια μέτρα όμως. Ο κύριος Ντράγης που έβαλε το στη μέση του κύριου Ντράγη, είπε ναι, δεν έχει ζητηθεί καθόλου ότι θα καταργηθεί το νόμισμα των 500 ευρώ. Ύστερα, πέρα από αυτό, και αν υπάρξει, σε 7 χρόνια θα μπορεί να ανταλλάξει. Είναι πρωτοφανές αυτό. Άμα καταργηθεί ένα νόμισμα, πας στην τράπεζα την κεντρική σου και το αλλάζεις και παίρνεις το αντίτιμο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έγινε μια κατάσταση στην Ελλάδα η οποία πραγματικά είναι να ερωτάται κανένας γιατί το έκανε. Βέβαια ο κύριος Στουρνάρας το κάνει με την έννοια να μην, να μην πληθούν ας πούμε, λεφτά. Καταρχήν από τα ψάρια ξέρει ποια θα ψάρια. Έχω την εντύπωση και αν θέλετε να το πω, έτσι, και να το πω κοινικά, σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η οικονομία, έπρεπε να το να πρημοδοτεί να το βγάλει από το στρώμα. Να πέσει στην κατανάλωση. Να σας πω, πάντως, χωρίς να υποστηρίξω τον κύριο Στουρνάρα με την άδεια του κύριου καθηγητή εδώ. Παρακαλώ. Και θέλω να το ρωτήσω και κάτι πολύ ενδιαφέρον που ήμουν σε ένα συνέδριο προχθές. Εγώ βρέθηκα στην Ιταλία και πήγα στην τράπεζα να προσκομίσω 2 500 άρικα και μου είπαν ότι το ανώτατο όριο να προσκομίσει κανείς χαρτονομίσματα στην Ιταλία είναι τα 4 500 άρικα. Δηλαδή, θέλω να πω. Και υπάρχει ο έλεγχος έγινε ολόκληρη κοινοποίηση. Να σας πω κάτι. Και όταν πάτε στην τράπεζα τώρα και πάτε να καταθέσετε ένα νέο λογαριασμό, ας πούμε ότι μπορούσες 200 ευρώ, πάλι θα σε κοίταγε περίεργο η παρέσβαση. Λέω, πού τα βρήκες. 200 ευρώ. Ναι. Με νέο λογαριασμό. Και 300 και 400 και 500. Να σα ρωτήσω, κύριε Μελά, με την άδειά σας. Είναι αλήθεια ότι. Εσείς είστε ειδικότερος κύριος καθηγητής. Είναι αλήθεια ότι αν αυτή τη στιγμή δεν πάρει θετικό πρόσημο ο δείκτης αποταμίευσης στη χώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να συζητάμε για βελτίωση της ανεργίας. Συνδέεται ο δείκτης αποταμίευσης του Έλληνα πολίτη με την δημιουργία θέσεων εργασίας. Βεβαίως, διότι η αποταμίευση με μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική θα μετατραπεί σε επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι μετατραπεί. Όταν μπλόκαρε, η αποταμίευση είναι μηδέν, μιλάω για τα νοικοκυριά. Μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σαφέστατα. Ναι, αλλά μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο όπως σας είπα στην αρχική μου τοποθέτηση, βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Οι υποστηρίζουν ότι είναι 100 δισεκατομμύρια. Το μαύρο χρήμα που υπάρχει, είχε βγάλει μια ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα ο ΣΕΒ και λέει τα νοικοκυριά, το εισόδημά τους είναι 154 δις και το δηλωμένο είναι 74. Ωραία, μιλάει για τη φοροδιαφυγή. Ναι. Λοιπόν, μαζί τα 20 που είναι στα στρώματα και παραπάνω, έχει ακόμα 100 δις. Μιλάει για ο ΣΕΒ στην ανακοίνωση αυτή, στη μελέτη αυτή, μιλάει ότι υπάρχει μια φοροδιαφυγή μεγάλη. Η είναι τεράστια. Ναι, αλλά η φοροδιαφυγή. Ήμουν ανιός και γέρασε. Αυτό δεν μπορείτε να πει. Θα φωτογραφίσω τους άνθρωπους, τους δικηγόρους. Λοιπόν, συγγνώμη. Θα πάμε στον Δήμαρχο. Θα πω ένα μήνυμα διαβάσιμο. Ένα μόνο από τα πολλά που έχουν έρθει. Ο φίλος μου ο Γρηγόρης του Εγάλου λέει: εγώ σήμερα που πήρα σουβλάκια μου δώσανε δελτίο αποστολής και όχι απόδειξη. Εγώ πού να πάρω να το καταγγείλω, λέει. Ορίστε η φοροδιαφυγή. Πού να πάρει το καταγγείλει. Στον ίδιο. Να πάει να του ζητήσει την αποδειξή του καταρχάς. Ναι. Στον ίδιο. Αυτό το σουβλάκι, αυτό που πήρα σουβλάκι. Υπάρχει μια ταμπέλα αυτό. Που λέει δεν δικαιώσει να πληρώσει εάν δεν πάρει την απόδειξη. Πρέπει να το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, Δήμαρχε, πάμε σε εσάς και μετά πάμε στον Όλπο, γιατί έχουμε και ρωτήσει. Τι πρέπει να γίνει στο Δήμο, τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, κύριε Κουρού, κύριε Ξενάκη, ένα πέπλο, μια ομπρέλα, θα έλεγα, προστασία σε αυτή την ζωφερή κατάσταση. Ο πολίτης, όπως έλεγα και πριν,
εμείς με την εγκύτητα που έχουμε, δήμαρχε, βοήθησέ μας. Μείωσέ μας τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή, ακόμα και τον πολίτη, τον άνεργο, δύο εργαζόμενοι που θα έπρεπε να είναι στην οικογένεια, δεν εργάζεται κανείς. Εμείς θα πάρουμε δημοτικά τέλη από αυτόν. Θα πληρώσει τη ΔΕΗ, θα πάρουμε έσοδο από αυτόν. Προφανώς όχι. Οπότε, κάναμε τέτοιες πολιτικές ως προς να βοηθήσουμε αυτές τις, θα λέγαμε, οικονομικά βγαίνει ο Δήμος. Ευπαθείς. Όχι, είμαστε με τις δαπάνες σας, κύριε Δήμαρχε. Τις μειώσαμε, βεβαίως τις μειώσαμε. Προσπαθήσαμε να μπούμε σε ιδιόκτητα κτίρια, προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τις δαπάνες. Εμείς τις περιορίσαμε στα 3 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την χρονιά που διανύουμε. Αλλά προσπαθήσαμε έστω άλλοτε με συμβολισμό ή να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα. Τα μικροκαταστήματα. Τους μειώσαμε τα τέλη. Και καθώς και να φτιάξουμε και αυτό που είπα, την ομπρέλα έτσι των κάποιων κοινωνικών δομών, οι οποίες να ανακουφίζουν τους συμπολίτες, παραδείγματος χάρη τα κοινωνικά παντοπολία. Βοηθάει ο κόσμος. Υπάρχει, θα έλεγα, πραγματικά μεγάλη αλληλεγγύη από πολλούς συμπολίτες και ιδιαίτερως θα ήθελα να τονίσω τον ανώνυμο και όχι αυτοί που τα γίνονται στα πλαίσια αυτά της κοινωνικής στήριξης των διαφόρων επιχειρήσεων, τις οποίες δεν μηδενίζω. Απλά θα έλεγα ιδιαίτερως ότι αναδεικνύεται η ανθρωπιά. Βλέπω αυτή την αλληλεγγύη να υπάρχει. Πολλοί αναλαμβάνουν και στηρίζουν ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Εμείς ως μεγάλος Δήμος έχουμε 108 σχολικές μονάδες. Σε κάποιες σχολικές μονάδες πραγματικά κάποια παιδιά δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε αυτό το πρόβλημα και εμείς ως Δήμος προσπαθούμε να στηρίξουμε με το κοινωνικό μας παντοπολείο έχοντας τουλάχιστον 3.000 ωφελούμενους. 3.000. Αλλά βλέπω και αυτή την ανθρωπιά και νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό και το σημειώνω κυρίως των ανωνύμων συμπολιτών οι οποίοι προσφεύγουν σε διάφορες δομές και προσφέρουν την βοήθειά τους χωρίς να θέλουν να γίνει γνωστό ποτέ το όνομά τους ή η επαγγελματική τους ιδιότητα. Η Εκκλησία. Η Εκκλησία ιδιαίτερως θα έλεγα βοηθάει και σε εμάς εκεί ο Μητροπολίτης έχει κάνει και ένα κοινωνικό μαγειρίο το οποίο όσο μπορώ προσπαθώ και εγώ να τον βοηθήσω. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Αλλά δυστυχώς πραγματικά εγώ αισθάνομαι εικόνες ντροπής. Ενώ είναι από αυτά που καμιά φορά εμείς στη Δημοτική Άρχο τους λέμε κάναμε και αυτό το κοινωνική δομή και αυτή την κοινωνική δομή. Θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει να εκλείψουν. Είναι εικόνες ντροπής. Σήμερα να κάθεται ο κόσμος στην ουρά να πάρει συσίτιο. Είναι πράγματα. Φτάσαμε εκεί όμως. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να ανακουφίζουμε, όπως προανέφερα, τους συμπολίτες, αυτούς που λαμβάνουν διάφορα προνοιακά επιδόματα. Γενικώς σήμερα οι Δήμοι έχουν ένα πολύ βαρύ κοινωνικό φορτίο στην πλάτη τους, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα από την πολιτεία. Έχει και πολύ εύστοχα, νομίζω, είχε πει και πριν ο κύριος Ξενάκης, ότι αν κάποιοι δεν δίνουν, πληρώνουν τον φόρο τους, πώς μετά και η πολιτεία να δώσει αυτά που πρέπει. Έχουν μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό τα χρήματα που περνάει η Δήμη πριν την κρίση και με σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως θα είχατε μάθει. Είχαν γίνει κάποια στιγμή και ακόμα και να δεσμευτούν τα χρήματα των ταμείων μας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις για να εκδώσει διάφορα οικονομικά, δεν ξέρω πώς λέγονται, ρήτρα ή να θεμελιώσει την βασιμότητα, θα πληρωθούν οι συντάξεις κτλ. Mm. Αυτό ήταν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της αυτοδιοίκησης. Μας εξέπλησε δυσάρεστα. Πλην όμως καθημερινά γινόμαστε δέκτες, ιδιαίτερα έτσι εμείς και εγώ και οι συνάδελφοί μου οι αντιδήμαρχοι, στα γραφεία μας καθημερινά να προστρέχουν για βοήθεια ο κόσμος. Mm. Και μεταφέρω και ένα μήνυμα ότι υπάρχει πραγματικά έτσι ένας θυμός και μια δυσπιστία και όχι να έχει να κάνει γενικά με την παρούσα κυβέρνηση, γενικά με κάθε μορφή εξουσίας και αρχής η οποία τους αισθάνονται ότι έχουν εγκαταλειφθεί. Λοιπόν. Η περιφέρεια βοηθάει. Η περιφέρεια, εγώ άλλο ραντεβού με την κυρία Δούρου, προσδοκώ πολύ να με βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Νομίζω είμαι σε πολύ καλή συνεργασία μαζί και με την κυρία Δούρου και με τον αντιπεριφερειάρχη της περιοχής μου και να προσδοκώ ότι αυτά που έχουμε σχεδιάσει να μπορούσαμε να δημιουργηθούν. Εντάξει, Δήμαρχε, τώρα θα έρθουν και οι επενδύσεις Σύριοι με τα 250 χιλιάρικα και θα τα οικονομήσουμε όλοι, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Εμείς δεν ενταστούμαστε σε αυτή την ελπίδα και την προοπτική. Δεν σπεκουλάρετε τώρα σε ένα πράγμα. Και αυτή την προοπτική. Μην σπεκουλάρετε πάνω σε ένα θέμα. Τι να σπεκουλάρω. Ο κύριος Βαρεμένος σήμερα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, συνάδελφός μας, φίλος μου και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ο κύριος Μάρδας πρέπει να πάρει Νόμπελ Οικονομίας. Δεν το παγώ. Το είπε ο κύριος Βαρεμένος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ω τι μίλησε τώρα ο κύριος Βαρεμένος. Ω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπρόεδρος της Βου
Βουλής, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ο κύριος Μάρδας πάει για Νόμπελ Οικονομίας. Μα είχε, ότι γίνεται... δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τον Νταβός που θα βιάσει. Ουρές γίνονται σήμερα από επενδυτές Σύρους, οι οποίοι θέλουν να βάλουν 250 χιλιάρικα για να επενδύσουν στην χώρα μας. Λοιπόν, θα έρθουμε αμέσως με εσάς. Έχουμε και ερωτήματα. Ρωτάει ένας φίλος του Βασίλη στο Εγάλιο, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στον ΟΛΠ. Δεν υπάρχει διασφάλιση πουθενά για τους εργαζόμενους. Και άλλος ένας φίλος, ο Κλεάνης στο Βοτανικό, ένα ερώτημα για εσάς. Η διαφορά είναι ότι όταν το λιμάνι ήταν υπό κρατική διοίκηση, τα εμπορεύματα τα παίρναμε μετά από 15 μέρες με επιβαρύνσεις. Ενώ τώρα τα παίρνουμε την επόμενη μέρα και χωρίς επιβάρυνση. Τα κρατάτε και γυρίζουμε και ξεκινάμε από εσάς.